Από όλους, πλην του ΚΚΕ, τους ομιλητές που ανέβηκαν σε αυτό το βήμα, ο τουρισμός παρουσιάζεται με ουδέτερα χαρακτηριστικά. Μια τουριστική οικονομική δραστηριότητα που οι επιπτώσεις της έχουν το ίδιο αντίκτυπο. Είτε ο άλλος είναι μεγάλο ξενοδόχος, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι τόσο αλήθεια όσο αλήθεια είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεστε, ότι η ανάπτυξη, η καπιταλιστική, συμφέρει τους πάντες. Είναι για καλό όλων. Έτσι είναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακούμε εδώ εκφράσεις. Ο τουρισμός, είπε η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η βαριά βιομηχανία. Σοβαρά? Άμα ήταν η βαριά βιομηχανία, δεν θα έχει τρανταπουνηθεί από την κρίση επειδή δεν μπορούσε ο κόσμος να ταξιδέψει? Τόσο πολύ βαριά είναι? Αυτή έχει πύλη, είναι ποδάρια. Ή λένε άλλοι ομιλητές, ο τουρισμός, λέει, είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Ή είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας, δίδοντάς του χαρακτηριστικά τα οποία πού οδηγούν? Οδηγούν ακριβώς ότι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τουριστική οικονομική δραστηριότητα σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων, που είναι μια κατεξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα και η οποία είναι πολύ ευμετάβλητη και στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, αλλά όχι μόνο. Πανδημίες, γενικές ή τοπικές, φυσικές καταστροφές, πολεμικές συγκρούσεις, όλα αυτά, ακόμη και μια αλλαγή του νομίσματος ή οτιδήποτε άλλο, επηρεάζουν πάρα πολύ. Είναι η πιο ευμετάβλητη οικονομική δραστηριότητα. Και το θεωρείτε κατόρθωμα ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό, όταν σε καμία άλλη καπιταλιστικά αναπτυγμένη οικονομία δεν συμβαίνει αυτό? Πείτε μου, σε ποια άλλη? Κοίτατε τα στοιχεία της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει τόσους τουρίστες όσο είναι και κάτοικοι. Και εμείς πριν την κρίση το 19 είχαμε 3 φορές παραπάνω τουρίστες από τους κατοίκους. Και λέτε τώρα ότι το 2030 πρέπει να φτάσουν σε 50 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα? Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Πού θα τον βάλουμε αυτόν τον κόσμο? 5 φορές πάνω από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Μιλάμε για την Ιταλία, ότι πρέπει να φτάσει 300 εκατομμύρια τουρίστες. Και η Ιταλία έχει 70 εκατομμύρια και 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Σοβαρά μιλάτε? Τι θα γίνει η Ελλάδα? Πώς θα μετατραπεί? Αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα? Απλά και μόνο να κερδίσουν οι tour operators και οι μεγάλοι ξενοδόχοι? Γιατί ψηφίες αυτοί θα κερδίσουν? Να αλλάξει χρήση γης και να συγκεντρωθεί σε όλο και λιγότερα χέρια? Ποια παραγωγική δραστηριότητα λοιπόν θα υπάρχει στην Ελλάδα, έστω και καπιταλιστική, εμείς λέμε, στην αγροτική οικονομία, όταν συγκεντρώνεται γη σε ελάχιστα χέρια? Πόσες στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις έχουν εγκριθεί για το 2019, 2020 και το 2021 που αφορούν τον τουρισμό, και μάλιστα ολοκληρωμένα τουριστικά καταλήματα? Εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ επιδοτήσεις και χιλιάδων στρεμμάτων. Αυτά τα στρέμματα στο παρελθόν ανήκανε και καλλιεργώσανται. Μόνο καλλιέργεια λοιπόν του τουρισμού. Τόσο πολύ λοιπόν ορθολογικές είναι οι σκέψεις τις οποίες έχετε. Ό,τι συμφέρει και εξυπηρετεί τους επενδυτές. Τα υπόλοιπα, το ότι θα συγκεντρωθεί γη σε λίγα χέρια, θα αλλάξει χρήση γης, αυτό δεν μας απασχολεί. Ας υλοποιηθούν οι επενδύσεις και όλα τα άλλα ας καταστραφούν. Στάχτη και μπούρμπερι. Και πώς θα ζήσει ο κόσμος? Μετατρέποντάς τους σε ξενοδοχοϋπαλλήλους. Λες και αυτοί βιώνουν υπέροχες στιγμές. Δεν είδατε τα περιστατικά, τα οποία είναι πάρα πολλά? Λίγα βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να σηκώνονται να φεύγουν από υψηλούς τουριστικούς προορισμούς εργαζόμενοι γιατί δεν αντέχουνε εν μέσω σεζόν? Πόσοι εγκατέλειψαν στη Σαντορίνη ή στην Μύκονο? Γιατί δούλευαν 7 μέρες τη βδομάδα, χωρίς ρεπό. 10 ώρες την ημέρα και 12. Και κάτω από συνθήκες απαράδεκτες. Απαράδεκτες διαβίωσης. Στιβαγμένη, όχι 7 νομά σε ένα δωμά, 20 νομά σε ένα δωμά. Ή ακόμη και σε αποθήκες. Γιατί χώροι που προορίζονταν στα ξενοδοχεία να διαμένουν οι εργαζόμενοι, τους νοικιάζουν και αυτούς τους τουρίστες. Τη σεζόν την υψηλή. Δεν έχετε ακούσει ότι νοικιάζουν τα ξενοδοχεία διάφορες αποθήκες στα χωριά για να πάνε να μείνει ο κόσμος εκεί, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι? Στα Ιόνια παντού αυτό γίνεται.
Ζάκυνθο. Σε κοντέινερ που μένουμε στο καλοκαίρι χωρίς ψήξη. Άρα λοιπόν αυτό τι είναι? Είναι το θαύμα του τουρισμού που προσκυνάτε όλοι σας? Αυτό δεν υπάρχει η άλλη πλευρά του φεγγαριού, η πίσω όψη του φεγγαριού? Εμείς λέμε ότι αυτή πρέπει να δούμε, την πίσω όψη του φεγγαριού. Γιατί ακριβώς ο τουρισμός αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα τι σημαίνει η καπιταλιστική οικονομία. Και σημαίνει τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι είναι προς όφελος των πολύ μεγάλων πολυεθνικών, των πολύ μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Δείτε πώς έχει συγκεντρωθεί η ξενοδοχειακή υποδομή σε ελάχιστες αλυσίδες και πώς έχουν φυτρώσει τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, τα εξάστερα, ενώ τα μικρής κατηγορίας που πήγαινε και ο πιο απλός κόσμος έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη τον τουριστικό και θα εξαφανιστούν. Δείτε πώς αλλάζουν χέρι τα ξενοδοχεία και από μικρούς ομίλους περάνε σε μεγάλους ομίλους. Πόσα ξενοδοχεία πουλήθηκαν την περίοδο της κρίσης? Πόσα είναι υπερχρεωμένα και θα πουληθούν στις τράπεζες και θα πουληθούν και αυτά? Ποιος θα τα αγοράσει? Οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Άρα λοιπόν έχουμε συγκέντρωση τη δραστηριότητα σε λίγα χέρια. Και εδώ παρεμβαίνουν άμεσα οι tour operators. Οι μεγάλες πολυεθνικές που καθορίζουν τα τουριστικά ρεύματα. Δηλαδή η TUI που είναι κυρίαρχο στην Ελλάδα δεν έχει ξενοδοχεία που διαχειρίζεται την Τουρκία? Το πού θα πάει, ποιος το αποφασίζει? Η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική δεν το αποφασίζει TUI με βάση τα συμφέροντά της? Αν θα τους φέρει στην Ελλάδα, θα τους πάει στην Τουρκία? Τα ανταγωνιστικά. Αυτά όμως δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν στη συζήτηση. Χάνονται διαμαγείας. Δεν υπάρχει στη συζήτηση, για παράδειγμα, ότι ο ελληνικός λαός, στη μεγάλη του πλειοψηφία, πάνω από 50%, δεν μπορεί να κάνει ούτε μια μέρα διακοπές. Πληρωμένες, να πάει να τις πληρώσει. Όχι να πηγαίνει στις σπίτια συγγενών στα χωριά. Άρα λοιπόν πού είναι η δυνατότητα να ικανοποιείται η λαϊκή ανάγκη μετά από αυτή την τεράστια καπιταλιστική ανάπτυξη στον τουρισμό, για να πηγαίνει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυταπασχολούμενοι, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων να κάνει διακοπές σε τέτοια μεγάλα ξενοδοχεία και σε τέτοιες οργανωμένες μονάδες ολοκληρωμένης τουριστικής παρέμβασης? Μπορούνε? Όχι, είναι αποκλεισμένοι. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι ο τουρισμός ως τουριστική δραστηριότητα στον καπιταλισμό και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, συγκεντρώνεται η δραστηριότητα σε λιγότερα χέρια, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται όλο και δυσκολότερα ζουν παρά την αύξηση τουριστικού ρεύματος, θες από τα βραχιολάκια, θες από όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται στις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι διάφορες μικρές επιχείρησεις από εστιατόρια και οτιδήποτε άλλο που είναι δίπλα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να μην έχουν καθόλου κίνηση και ζωή, ελάχιστη, και να είναι υπερχρεωμένοι. Άρα λοιπόν συγκεντρωποιούνται, είναι σε βάρος των εργαζόμενων, εντατικοποίηση της εργασίας χωρίς ρεπό δουλειά, ηλικιακός ρατσισμός. Δεν έχετε ακούσει για τον ηλικιακό ρατσισμό στα ξενοδοχεία? Έχετε δει πολλούς μεγάλους ή μεγάλες ηλικίες σερβιτόρους ή στα μπαρ? Τις βλέπετε ως καθαρίστριες που δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εργαζόμενων, οι καθυστερεί στα δεδουλευμένα τους. Δεν έχετε ακούσει για μαύρη εργασία? Για εργαζόμενους που πηδάγαν από τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων για να μην τους καταγράψει επιθεώρηση εργασίας και σπάγαν τα ποδάρια τους? Αλλεπάλληλα περιστατικά στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, για να μην πω για αλλού. Αυτά δεν τα ξέρετε? Δεν ξέρετε ότι η μαθητεία λύνει και δένει, αντικαθιστά τους εργαζόμενους, αυτοί που έρχονται υποτίθεται για μαθητεία και για πρακτική δράση? Είχα πάει προεκλογικά σε κάποιες προεκλογές παλιότερα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακή μονάδα. Και μου είπαν βεβαίως να μιλήσετε λίγο στους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να ξέρετε ρώσικα και ουκρανικά. Γιατί αυτοί δούλευαν με Ρώσους και Ουκρανούς και είχαν το 90% αυτό που εργάζονταν εκεί ήταν από σχολές μαθητείας της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτό τι είναι? Αυτό για ποιον είναι σκοπό? Έφερε μαθητές από τη Ρωσία και την Ουκρανία για να εξυπηρετούν τους Ρώσους και Ουκρανούς πελάτες που έχει το ξενοδοχείο. Είναι υπέρ των εργαζόμενων βεβαίως και αυτό. Και βεβαίως ότι είναι πανάκριβο. Τρίτο ζήτημα, το οποίο δεν το λαμβάνετε υπόψη σας. Σπατάλη υποδομών. Όχι μόνο των τουριστικών υποδομών. Πόσα ξενοδοχεία μένουν κλειστά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα? Δεν είναι σπατάλη υποδομών αυτή? Ή άλλων υποδομών οι οποίες έχουν
άμεση στη λαϊκή ανάγκη, στις μεταφορές, στα απορρίμματα και στη διαχείρισή τους. Η τόνη σκουπιδιών, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, που στηβάζουν τη μία πάνω τα σκουπίδια στους δρόμους. Πού θα διαχειριστούν όλα αυτά τα απορρίμματα και με ποιο σκοπό θα διαχειριστούν? Η υδάτινη πόλη και η Ισπανιότητα, την οποία υπάρχει σε ορισμένα νησιά. Εδώ το είδαμε τα μάτια στη Ζάκυνθο, στις μεγάλες πυρκαγιές του 2017. Κοβόταν το νερό που πήγαινε για τις πυροσβεστικές αντλίες, για τους κουρουνούς, για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία, τις πισίνες τους. Με επίσημες καταγγελίες, και τα είδαμε τα ίδια μου τα μάτια και το καταγγείλαμε το 2017. Ποια ανάγκη λοιπόν προστάτευα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του δάσου από τις πυρκαγιές ή το συμφέρον των ξενοδοχείων όταν δεν είχαν κουρουνή νερό? Αυτές οι υποδομές πού θα πάνε, σε πληροφόρους πιανού είναι, ή στην υγεία? Χωρίς κέντρα υγείας, χωρίς παιδιάτρους, χωρίς παθολόγους στα νησιά. Και βέβαια όλες οι κυβερνήσεις έχουν παραχωρήσει γη και είδωρ στο και μεγάλο κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό. Από ορεινούς όγκους, από ακτές, από αιγιαλούς. Ποια κυβέρνηση δεν παραχώρησε? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παραχώρησε, αξιοποίησε? Δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά χωροταξικά, κατά παράβαση των χωροταξικών κανόνων, για στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις σε περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης? Αυτό τι ήταν? Προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων ή προς όφελος των επενδυτών? Και βέβαια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης φέρνει νέες διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και φτάνει στο σημείο να παραχωρεί επί της ουσίας και τις ιαματικές πηγές προς όνομα της κερδοφορίας. Και θα πω τώρα, κύριε Πρόεδρε, και θα χρησιμοποιήσω δύο λεφτά για την τροπολογία της Ζακύνθου. Η τροπολογία τι λέει? Ότι αυτό που έχει καθοριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων για τον καθορισμό προκαταρκτικής γραμμής Αιγιαλού είναι τα σημεία τα οποία δίνει σε συντεταγμένες. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει έρθει και ο χάρτης, κύριε Υπουργέ. Τι αφοράν αυτές οι συντεταγμένες? Εγώ έχω δει δύο διαφορετικούς χάρτες, διαφοροποιώντας έναν τον άλλον. Τώρα το τι ισχύει, θα έπρεπε ως Υπουργέ να είχατε καταθέσει και το χάρτη. Ότι αυτές οι συντεταγμένες, αυτός είναι ο χάρτης που αποτυπώνεται πάνω στις συντεταγμένες. Ένα το κρατούμενο. Από τη στιγμή λοιπόν που λέμε ότι είναι γραμμή Αιγιαλού, σημαίνει ότι ανήκει στη χρηματική περιουσία του Δημοσίου. Έτσι δεν είναι? Η περιοχή αυτή που είναι στις συντεταγμένες, που καλύπτεται στις συντεταγμένες, ανήκει στη χρηματική περιουσία του Δημοσίου. Ανήκει στη χρηματική περιουσία του Δημοσίου. Βεβαίως. Βεβαίως η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου έχει τη δυνατότητα να την παραχωρήσει από δήμους, έμεση ιδιωτικοποίηση, να τη δώσει άμεσα σε ιδιώτη. Γιατί και οι δήμοι που θα τη δώσουν, σε ιδιώτες δεν θα τη δώσουν? Είναι διαφορετική η δήμη από το κράτος. Τώρα, βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αν η ζώνη αυτή έχει καθοριστεί αυθαίρετα και αν στη ζώνη τη συγκεκριμένη υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της περιοχής εκεί, των χωριών εκεί της περιοχής, τα οποία όμως θα πρέπει να αποζημιωθούν εφόσον το χαρακτηρίζει το κράτος ως γραμμή Αιγιαλού. Τέτοια συζήτηση δεν υπάρχει. Τρίτο ζήτημα. Εμείς λέμε ότι με ευθύνη του Υπουργείου θα έπρεπε να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή του ναυαγίου, για τη συντήρηση του ναυάγιου, αλλά και για την ασφάλεια των λωωμένων. Αυτή είναι η βασική αρχή του ΚΚΕ και η πρόσβαση να είναι ελεύθερη. Να μην γίνουν δηλαδή όποιες εργασίες αντικείμενο εκμετάλλευσης από όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Γιατί όπως λέτε στην τροπολογία, οι μελέτες και τα έργα θα γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
με αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν αυτά τα έργα που θα γίνουν θα επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στον κόσμο ή θα τα εκμεταλλευτούν επιχειρηματικά διάφοροι όμιλοι, εμείς λέμε. Τρίτο ζήτημα. Τέταρτο. Ισχυρίστηκε ο κύριος Ακτύπης, ο βουλευτής της Ακυνθού, ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν γρήγορα τα έργα. Εμείς αμφιβάλλουμε. Γιατί μέσα σε αυτή την επιτροπή, την μελή που ορίσατε, υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Αντιτιθέμενα συμφέροντα. Δεν πρόκειται ποτέ να βρει κοινή λογική. Γιατί καθένας από τους εκπροσώπους εξυπηρετεί και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μεγαλύτερη κολυσιεργία. Εμείς δεν πρέπει να αποσύρετε, κύριε Υπουργέ. Και να φέρετε τι, να πείτε ότι με ευθύνη του Υπουργείου η ζώνη που έχει καθοριστεί ως αιγιαλός θα δημιουργήσουμε όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές με τη σύμφωνη γνώμη εφόσον θελήσουν της τοπικής διοίκησης και θα γίνουν αυτά τα έργα τα οποία θα είναι έργα ασφάλειας στην πρόσβαση, συντήρησης και προστασίας των λουωμένων. Και από αυτή την άποψη θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον κόσμο εκεί. Αυτό δεν το διασφαλίζει όμως, αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα. Άρα λοιπόν εμείς με βάση αυτή τη λογική και όχι σειρώμενοι πίσω από αντιτιθέμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τοποθετήσεις που υποκρύπτουν επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι μπροστινή επιχειρηματικών συμφερόντων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όπως συγκρούνται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, την πατάνε στο τέλος ο λαός και ικανοποιεί τον αναγκών του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα, με αυτή τη λογική εμείς δεν θα την ψηφίσουμε, θα την καταψηφίσουμε. Σας λέμε, αποσύρετε και φέρετε τη διαφορετικό τρόπο.